καταδικάζουμε την τρομοκρατία, τον αυταρχισμό, την ποινικοποίηση των αγώνων μας και δηλώνουμε ότι δεν θα περάσει. Παίρνουμε τη σκυτάλη της καταστολής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους εργαζόμενους στα Τιτάνια, ΕΟΔΗ και ξαναέρχεται στους εκπαιδευτικούς. Έχουμε όμως οδηγό τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους στην Κόσκο, τους εργαζόμενους τους ναυτεργάτες, οι οποίοι έκαναν κουρελόχαρτο τον νόμο της κυβέρνησης με την ποινικοποίηση της απεργίας τους και με τους αγώνες τους πετύχανε να δικαιωθούν. Αγωνιζόμαστε και εμείς ως εκπαιδευτικοί και δηλώνουμε ότι δεν θα περάσει η ποινικοποίηση των αγώνων μας. Δηλώνουμε ότι δεν προσαρμοζόμαστε σε αυτούς τους νόμους της καταστολής. Είμαστε με τους εκπαιδευτικούς για τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Είμαστε με τους μαθητές μας με τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Είμαστε ενάντια στην κατηγοροποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Αυτόν τον αγώνα όσες τρικλοποδιές, όσους αυταρχισμούς, όση δημοκρατία και να με πάλουν, δεν θα μπορέσουν τους εκπαιδευτικούς να τους βάλουν να σκύψουν το κεφάλι. Όλοι στον αγώνα καλούμε στην απεργία 9 του Νοέμβρη να βουλιάξει η Αθήνα, να κλείσουν όλα τα δημόσια σχολεία και νηπιαγωγεία. Κανείς τη δουλειά. Θα κερδίσουμε. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Η κυβέρνηση σέρνει τους εκπαιδευτικούς στα δικαστήρια. Για μια ακόμα φορά προσπαθεί να περάσει στην πράξη τον νόμο Χατζηδάκη. Να μας αφαιρέσει το δικαίωμα της απεργίας, να βάλει χέρι στα σωματεία μας, να διαλύσει τα σχολεία και τους συλλόγους διδασκόντων. Απατάμε με μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, στους αγώνες του κλάδου, στους γενικότερους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι ο αυταρχισμός τους δεν θα περάσει, ότι θα επιβάλλουμε ζωή, μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. Είναι πραγματικά προκλητικό 5 φορές συνεχόμενες να έχουμε οδηγηθεί στα δικαστήρια. Τις 4 προηγούμενες, και μάλλον και αυτή θα δούμε τώρα μέχρι από το πρωί, αλλά καταλαβαίνετε, και τις 5 φορές έχουμε βγει παράνομοι. Το πιο εγκληματικό από όλα, το οποίο εντοπίστηκε μέσα και στο δικαστήριο, είναι ότι για μια ακόμα φορά το Υπουργείο επιμένει ότι οποιαδήποτε απεργία μας είναι πολιτική απεργία, στρέφεται ενάντια στο κράτος, άρα είναι παράνομη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οποιοδήποτε δικαίωμα των εκπαιδευτικών, μισθολογικό, ωράριο εργασίας, τοποθέτησης, περιεχομένου, διοίκηση του σχολείου, οτιδήποτε υπάρχει, πρακτικά είναι παράνομο να διεκδικείται. Θέλουν να μας γυρίσουν δηλαδή σε εποχές πριν τη δεκαετία του 50, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι κλαίγαν στην Κλαθμόνος και δεν είχαν πρακτικά κανένα δικαίωμα. Όμως το κίνημά μας έχει μεγάλη ιστορία και πολύ πίσω από το 50. Και αυτό μας το δικαίωμα, όπως και πολλά άλλα, τα κερδίσαμε με μεγάλους αγώνες κόντρα στους νόμους, στα δικαστήρια, στην αστυνομία και σε πολύ σκληρότερες συνθήκες από αυτές. Τους λέμε λοιπόν ότι δεν απεμπολούμε αυτό το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να απεργούμε για τα δικαιώματά μας, αλλά πάνω απ' όλα για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Θα μας ζήσουν μπροστά τους πάντα, σε όλες τις κινητοποιήσεις, μέχρι ότου κερδίσουμε. Να είναι σίγουροι ότι δεν τρομοκρατούμαστε.